Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε στην κομμωτινή συνάντηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Στράκης, κ. Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνου και του Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών και Εμπορικών Σωματείων, του νομού Ροδόπης, κ. Βαφιάδη Ανέστη, με θέμα το ασφαλιστικό σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλιση και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την 5η-4η φεβρουαριου 2016, οι Φορείς Εκπροσώπησης των Εργαζομένων της Χώρας και η Επιστημονική φορείς προχωρούν σε 24-ωρή απεργία με κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα ενάντια στην εφαρμογή του προτινόμενου ασφαλιστικού σχεδίου της κυβέρνησης. Στα πλαίσια αυτή τη κινητοποίηση, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα Θράκης και Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων του Νομοροδόπη, με γνώμονα ότι το ασφαλιστικό αποτελεί κορυφαίο εθνικό θέμα για όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, αποφάσισαν για τι αποκοινού ενέργειε των δράσεων ω προ το καθολικό κλείσιμο των εμπορικών και μη καταστημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων την 4η Φεβρουαρίου 2016, σύμφωνα μάλιστα και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν. Ωστόσο, σύμφωνα με το incomotini.gr, αναταραχή επικρατεί τι τελευταίε ώρε του κόλπου τη αγορά τη Κομοτινή, καθώ εν ώψη τη πανελλαδική γενική απεργία τη 4η Φεβρουαρίου και ενώ η συντριπτική πλειονότητα των επαγγελματικών σωματείων αλλά και η παραγωγική και επιστημονική φορεί, τα συνδικάτα των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αγροτικοί σύλλογοι, ακόμη και η τοπική ένωση αστυνομικών υπαλλήλων έχουν δημοσίω και μετεπιτάσεω ανακοινώσει τη μαζική και 24ωρη συμμετοχή του στην κινητοποίηση. Εν τούτη, στο Σωματείο Καφεποτοπολών ανακοίνωσε ότι τα μέλη του θα κρατήσουν τα καταστήματά του κλειστά από τι 9 το πρωί έω τι 2 το μεσημέρι μόνο, ενώ εκείνο των αρτοπιών δεν έχει μέχρι στιγμή εκδηλώσει τι προθέσει του. Ή συμμετέχουμε όλοι ή κανένα, λένε πολλοί επαγγελματίε, σημειώνοντα πω μόνο η καθολική κινητοποίηση μπορεί να πιάσει τόπο και χαρακτηρίζοντα ω μεσοβέζικη τη στάση των σωματείων των καφεποτοπολών αλλά και των αρτοπιών.